τους ανθρώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ που μας επισκεφθήκανε. Να καλωσορίσουμε τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βασίλη Σεβαστή, τον κύριο Αποστονόπουλο, τον κύριο Χαρματζάρα, από το ΔΣ επίσης τον κύριο Βουλόπουλο, την κυρία Παχατουρίδου και τον κύριο Πόλα. Και την κυρία Νικητάκη, την αντιπρόεδρο. Λοιπόν, είναι καλό, πολύ καλό που βρισκόμαστε και το χειμώνα, έτσι, αναλλακτά χρονικά διαστήματα, να βλέπουμε λίγο τι γίνεται. Οι χρονιές οι τελευταίες, όπως ξέρετε όλοι από επίπεδο αγώνων, έχουν κυλήσει όπως έχουν κυλήσει. Πιστεύω στεκόμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο, από άποψη οργανωτικής κυρίως, όσον αφορά τη δουλειά που γίνεται στην ΕΑΣ. Οι αγώνες που έχουμε σαν περιφέρεια είναι αρκετοί. Υπάρχουν κάποια προβλήματα βασικά με τις κυρίως με εγκαταστάσεις και διάφορα άλλα προβλήματα με την πολιτεία, και τα οποία όμως θα γίνει και η Γενική Συνέλευση σε λίγο καιρό. Θα αναφερθούμε περισσότερο εκεί. Τώρα θα είναι καλό να μας κάνει μια ενημέρωση ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Σεβαστής, και ύστερα από την ενημέρωση θα συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο της Τρίπολης που μας θυμάμαι την παρουσία του, ο οποίος είναι φύλαθλος του Στίβου και κατά επανάληψη είναι δίπλα μας σε ό,τι έχουμε χρειαστεί κατά τη φάση της διοργάνωσης, οποιοδήποτε. Παρακαλούσα τον Δήμαρχο να έρθει πριν ξεκινήσει ο κ. Σεβαστής να μας πει δύο κουβέντες, να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ορίζω χρόνια πολλά σε όλους. Καλώς ήρθατε στην Τρίπολη, στην πρωτεύουσα του Μουριά, είσαστε μοραίτες όλοι. Πελοπονήσιο από ό,τι γνωρίζω. Και βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο και τον κύριο Σεβαστή, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πόλα, όλους και τον κύριο Λιτάκη, που πολλές φορές έχουμε ξαναβρεθεί τις αγώνες, ο οποίος διοργανώνεται είτε εδώ είτε αλλού. Όταν αναφερόμαστε στον κλασικό αθλητισμό, έχω την αίσθηση ότι δίνουμε την δυνατότητα διεξόδου στα παιδιά μας, σε αυτό που ίσως σήμερα είναι η μεγαλύτερη ανάγκη για κάθε ελληνική οικογένεια. Και βέβαια, δεν είναι μόνο ο ερασιτεχνικός αθλητισμός που εμείς είμαστε θειασόδες και το στηρίζουμε. Μέσα από αυτή την άμυλα προκύπτουν και σπουδαίοι αθλητές και μεγάλα ρεκόρ και εκπροσώπηση της χώρας μας και εκπροσώπηση της περιοχής μας και μας κάνει διπλά περήφανος. Αυτή η περιοχή Πελοπόννησο έχει βγάλει πολλούς αθλητές που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε πολύ μεγάλους αγώνες, με μετάλλια και διακρίσεις. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν έρχονται αυτά τα πράγματα από μόνα τους. Κάποιοι άνθρωποι πρέπει να ασχοληθούν, πρέπει να αφιερώσουν απίστευτο χρόνο από τη ζωή τους, από την καθημερινότητά τους και από την τσέπη τους, θα έλεγα, προκειμένου να στηρίξουν όλη αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν εσείς εδώ σήμερα, που εκπροσωπείτε τα αθλητικά σωματεία της Πελοποννήσου, για μένα προσφέρετε ένα έργο ιδιαίτερο. Δεν είναι μόνο η συμμετοχή σε ένα διοικητικό συμβούλιο και η εκπροσώπησή του. Ξέρω πολύ καλά ότι όλοι σας θα έχετε παιδιά, όλοι σας θα έχετε φίλους, ή θα ήσασταν και αθλητές στα νιάτα σας, και βέβαια η αγάπη σας για τον αθλητισμό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό βοηθάει, όπως είπα, και εσάς και την νεολαία μας και τα παιδιά μας και τη χώρα μας. Εγώ θέλω να σας καλωσορίσω, να σας πω ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εμείς όμως οι ερευνητές θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε να καλύπτουμε τις όποιες ανάγκες σας στο μέτρο πάντα του δυνατού. Εδώ στην πόλη μας, που έχει μακρά παράδοση στο κομμάτι του αθλητικού, προσπαθούμε το αθλητικό κέντρο το οποίο διαθέτουμε να το βελτιώσουμε. Θα προσπαθήσουμε στο άμεσο μέλλον, μέσα στο 2018, υπάρχει και εκείνος σχεδιασμός, προκειμένου ο κλασικός αθλητισμός και οι αγώνες που θα γίνονται να γίνονται με ασφάλεια και με δυνατότητες οι οποίες πραγματικά τις ζήσουμε και στην Ευρώπη. Αυτό θα το κάνουμε το γήπεδο. Το γήπεδο αυτό που ξέρετε όλοι, το στάδιο, το ΔΑΤ της Τρίπολης, το περίφημο. Ο στόχος μας είναι τα επόμενα 2-3 χρόνια να είναι από τα κορυφαία στάδια στη χώρα. Σε αυτό βέβαια δεν γίνονται μόνα τους. Θέλει προσπάθεια και από την πλευρά μας, και η Ομοσπονδία θα είναι στο πλευρό μας, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Και βέβαια πρέπει να διεκδικούμε να μην σταματάμε ποτέ για να μπορούμε να βελτιώνουμε τις συνθήκες.
Θέλω να σε ευχαριστήσω. Άλλωστε να ξέρετε, θα βρεθούμε πολλές φορές στο μέλλον, σε διάφορους αγώνες που γίνονται στην περιοχή μας. Και θα ήθελα αυτά τα λόγια τα οποία σας είπα σήμερα να τα αποτυπώσετε στο μυαλό σας και να με κρίνετε, όχι εμένα, με κρίνετε εμένα, κρίνετε αυτό το οποίο λέγω, σε βάθος χρόνου, από ελάχιστο χρόνο μέχρι αρκετού χρόνου, ώστε να πετύχουμε τους στόχους που νομίζω είναι κοινή για όλους μας. Σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ, κύριε Σεβαστή. Η παρουσία σας είναι πολύ σημαντική εδώ και των υπολείπων, χωρίς να αποτιμώ κανένα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από μετερίζα τα οποία έχετε την άμεση ευθύνη, ειδικά στο κομμάτι του εσού αθλητισμού, θεωρώ ότι η παρουσία σας είναι σημαντική και σας αγαπάμε, να το ξέρετε. Και είμαστε βέβαιοι ότι είσαστε στο πλευρό μας και εσείς και θα είστε στο μέλλον και όλη η Ομοσπονδία και ο πρόεδρος ο κ. Παναγόπουλος, έτσι, το οποίο και γνωρίζω και προσωπικά να το πω, τον είχα χρησιμοποιήσει παλιά, θα κάνω όταν πρωτευόμουν σαν εταιρεία που είχε. Λοιπόν, να είμαστε όλοι καλά, αυτό εύχομαι. Η χρονιά ξεκίνησε να είναι δημιουργική για όλους και να έχουμε υγεία. Και αυτό προέρχεται και χωρίς υγεία, όλα τα άλλα θα έχουμε. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί βρίσκεστε σήμερα στην πόλη μας. Θέλω να καταρχήν να σας μεταφέρω δημαρχέ και τους χαιρετισμούς του Προέδρου μας, του Κώστα του Παναγόπουλου, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο ακόμα, γιατί είχε επαγγελματική εκλογή με τις προεδρικές εκλογές κτλ. Θέλω να σημειώσω ιδιαίτερα την παρουσία του Δήμαρχου εδώ. Ο Σέγας έχει επί πολλά χρόνια διαμορφώσει μια στρατηγική που βασίζεται στη βαθιά πεποίθηση ότι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εκπρόσωποι τους, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες και τα λοιπά, οι συνεργάτες τους, είναι στρατηγικοί εταίροι σε εμάς που προσωπούμε τον αθλητισμό, τον κλασικό αθλητισμό στην προκειμένη περίπτωση και μαζί μπορούμε και κάνουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και σε ό,τι αφορά υποδομές και σε ό,τι αφορά αγωνιστικές δραστηριότητες κλπ. Βλέπω ότι η προσέγγιση του Δημάρχου με τον αθλητισμό και τα αθλητικά ζητήματα είναι ενεργή, είναι ζεστή και βεβαίως καταγράψαμε και τις εξαγγελίες σας, κύριε Δήμαρχε. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας, ό,τι χρειαστείτε, να συνηγορήσουμε και να συμβάλλουμε από τη δική μας την πλευρά σε κάθε διεκδίκηση προς την πλευρά της πολιτείας για τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών και έχουμε ζητηματάκια εδώ, θα έχετε εντοπίσει και βεβαίως τα είπαμε και λίγο και ιδιαίτερως. Η σημερινή συνάντηση τη συνεχίζουμε τα τελευταία χρόνια, βέβαια έχουμε λίγο στην περιοχή σας κάποιο καιρό να δούμε. Έχει σαν στόχο κυρίως να σας ενημερώσουμε εμείς για τις προσπάθειες που κάνουμε, τους σχεδιασμούς και τις προοπτικές και τα δεδομένα που υπάρχουν στη δοσμένη συγκυρία και κυρίως να ακούσουμε και εσάς με τα προβλήματα, τα αιτήματα, τα παράπονα που ενδεχομένως τα έχετε και που εμείς πρέπει να καταγράψουμε και να δούμε στο μέτρο του δυνατού τι μπορούμε να ικανοποιήσουμε από αυτά. Η περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια με τις συνενώσεις των ενώσεων είναι αρκετά μεγάλη και θα έλεγα είναι και έτσι κατά κάποιο τρόπο δύσβατη με την έννοια περνάμε βουνά και λαγκάδια από το Μόσο Ρωμό κλπ. Έχει βέβαια μια πλούσια παράδοση, όπως είπε και ο Δήμαρχος, έχει ιστορικά σωματεία και τον τελευταίο χρόνο έχουμε και μια αύξηση του αριθμού των σωματείων που στην πλευρά την, έτσι, της διασποράς των σωματείων στην περιοχή είναι θετική. Έχουμε όμως και κάποια σημάδια ύφεση, θα έλεγα. Για παράδειγμα, από τα 20 σωματεία που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση του 2017, περισσότερα από τα μισά είναι μετά την 150η θέση της ετήσιας αξιολόγησης, από τα 300 και σωματεία τα οποία αξιολογούνται.